Festival 2024. Κάθε χρόνο τι κάνουμε εδώ, προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε όλους αυτούς εδώ τους νέους, νεότερους μάλλον, για να μην παρεξηγούμεθα. Εσείς 16 με εγώ παιδί, αυτός μεγαλύτερο. Αυτός εκεί είναι 16. Ναι, εγώ είμαι 46. Πάμε παρακάτω. Ο Ιάσας είναι ο μέντορας του αγαπητού Γεράσιμου. Γιατί μιλάω σε εσάς, ξέρετε. Ακούσε τώρα πλάκα. Ο Γεράσιμος πριν 5, 6, 7, 8 χρόνια ήταν εδώ σαν και εσάς. Αλήθεια, ήταν εδώ και μίλαγα μαζί του, τον γνώρισα, παίξαμε μαζί παιχνίδια ισορροπίας, οδηγήσαμε ποδήλατα, θα σας τα πει ίδιος. Το ίδιο και ο Ιάσονας. Και ο Ιάσονας λοιπόν ήταν εδώ σαν και εσάς, θεατής, και τώρα είναι εδώ μέσα ως showman. Πόση ώρα είσαι ξεχασμένος από αυτό το ποδήλατο? Αρκετή. Πόση ώρα μιλάω? Πόσο μιλάω εγώ στο Γεράσιμο, θα έρθω σε σένα για τις τεχνικές πληροφορίες. Ο Γεράσιμος κάνατε όρδες πόσο ποδήλατο, δεν βάζει τα πόδια κάτω. Γιατί το κάνει αυτό, παιδιά, ξέρετε? Γιατί το trial ποδήλατο σκοπό έχει να περνάει εμπόδια, σκοπό έχει να είναι ισορροπία στο ποδήλατο, σωστά. Είναι ποδήλατο καταρχήν, το οποίο κάνει πράγματα, δεν είναι για να πάμε βόλτα. Τα αγωνιστικά συγκεκριμένα δεν έχουν καν σέλα, γιατί δεν τη χρειάζονται. Συμμετέχουν σε αγώνες, κάνουν άλματα, ισορροπία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεράσιμε. Μισό λεπτό λοιπόν να μιλήσουμε και με τον Ιάσονα. Ο Ιάσονας που είναι ο παλιός της υπόθεσης. Ιάσονα, έχει πέσει το βάρος σε σένα, το εκπαιδευτικό, καθώς είσαι μεγαλύτερος. Έχεις και το Γεράσιμο, ο οποίος δεν κρατιέται. Ένας μικρός ταχαντούχος αναβάτης, ο οποίος θα τον δίνει και σε λίγο, δεν φοβάται καθόλου. Αλήθεια είναι πιο ψηλικά, δεν είναι λογικό να το φοβάται, εμείς έχουμε και άλλες υποχρεώσεις. Έτσι, αυτό είναι. Εσύ έτσι, δυνατός, για 5 χρόνια. Μετά βλέπουμε. Έχεις πεισμώσει, θα το πω έτσι, πεντηλιάρικα, να ασχοληθείς με κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα ακόμα. Έχεις ταλαιπωρηθεί αρκετά χρόνια παλεύοντας με κάτι το οποίο δεν γνωρίζει κανένας στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε ούτε πρόσβαση σε ποδήλατο, ούτε ποδήλατα τέτοια δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Πρέπει να το φέρεις κάπου έξω και καταλαβαίνεις ότι άμα πρέπει να φέρεις να παίξεις το ποδήλατο, τόσα άλλα προβλήματα θα έχεις. Έχεις πιστέψει λοιπόν σε ένα ειδικό κομμάτι του αθλήματος ποδήλατο και το υπηρετείς. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικά hops, μερικά αλματάκια, μερικά jump, μερικά drop. Εγώ θα προσπαθώ να τα περιγράψω. Πού είναι ο φίλος μου εδώ, εσύ, είπαμε, μα. Διονύση, σωστά, σχεδόν σαν το δικό μου. Διονύση, θέλω να κοιτάς λεπτομέρειες και θέλω να με ρωτήσεις εσύ πράγματα, γιατί σε είδα ότι ενδιαφέρεσαι. Θέλω ερωτήσεις αναλυτικές. Βλέπω λοιπόν τον Ιάσονα. Χρησιμοποιεί το ποδήλατο πάντα με την όρθια, με την προστινή, με τον προστινή τροχό εκτός εδάφους. Άρα κάνει κάποια hops, πηδηματάκια λοιπόν, και όπως βλέπετε δεν παίζει ρόλο μεγάλο η απόσταση, ή μάλλον προφανώς παίζει, αλλά το κάνει να φέρεται εύκολα ρε σε... αυτό είναι το κακό με αυτή την περίπτωση. Να μεγαλώσουμε την απόσταση. Θέλουμε να δούμε κάτι καλύτερο. Πάμε ένα χειροκρότημα χέρι τώρα. Πάμε ένα χειροκρότημα. Νάτος λοιπόν ο Γεράσιμος αποφασίζει να μας πάει όπισθε να κάνει και μερικά nose hops και πάει για tailwheel, θα γυρίσει το πίσω μέρος του ποδηλάτου από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι καλλιτεχνικά όλα αυτά, να ξέρετε δεν είναι εύκολα. Πάμε να μεγαλώσουμε την απόσταση, γιατί νομίζω ότι αυτό το πράγμα παρά είναι εύκολο. Να μεγαλώσουμε την απόσταση, να δούμε άμα μπορούν να είναι... Γεια σου, να συγχωρείς. Ναι, θα το πάμε να το μεγαλώσω κανένα 2 μέτρα, 3, πόσα. Εσείς μην είσαστε, σιγά σιγά. Πάντα, πόλε-πόλε όπως λέει ο Σουαχίλη. Πόλε-πόλε. Ναι, πόλε-πόλε.
σιγά σιγά. Σημαίνει ότι άλλα φεγγάρια. Μόνο 10 να τον επέσω. Άρα έχουμε απόσταση ένα ποδήλατο αυτή τη στιγμή. Γεράσιμο, εσύ δεν σε νοιάζει. Πασό είναι απλά τα παιδά. Έτσι, απλά τα περνά. Ναι. Αυτό είναι ο Γεράσιμο Γιαννούτσο. Και αυτό ο Ιάσονα Ιωαννίδη. Πολύ εύκολο είναι να το κέντρι. Οπότε πάμε να το κάνουμε λίγο πιο μακρύ. Εντάξει, το αφήνω πάνω σου. Ένα ποδήλατο και μισή ρόδα έχουμε φτάσει τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ερώτημα εδώ στους Έλληνες που προσπαθούν, χωρίς μέσα, δεν ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει υποστήριξη, δεν υπάρχει πίστα, δεν υπάρχει καθοδήγηση, τίποτα δεν υπάρχει. Αυτή η θέληση υπάρχει, το πιστεύω τους και τρέλα τους. Πάμε να μπράβο, πάμε να μπράβο. Ο Ιάσονας λοιπόν με πολύ ευκολία περνάει το ένα ποδήλατο. Θεό! Γεια μου, Βενιαμίν. Γεράσιμε σήμερα, σε βλέπω μαζεμένο. Χτες ήσουν να... δεν κρατιώσουν. Α, πρέπει να το δούμε. Αυτό είναι όλο όσο μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να πάμε και πιο μακριά. Θέλουμε να πάμε πιο μακριά, ρωτάω όλο τον κόσμο. Πάμε όμως, άμα δεν τους δώσουμε λίγο δύναμη. Για να δούμε, πάμε παιδιά δυνατά. Πάμε δυνατά για τον Ιάσονα, πάμε δυνατά για τον Γεράσιμο. Μ' αρέσουν τα ονόματά σας, σωστό πάρα. Μαζί με το δικό μου κάνουμε συγκρότημα. Νάτος! Είναι σαν το ύψος μου, πάνω από 2 μέτρα, δηλαδή 3 μέτρα, 4. Τώρα, πάμε πιο μακριά. Εντάξει. Ποιος είπε το τόσο λίγο? Έλα εσύ και θα σε βάλω να κάτσεις, το πεις αυτό, εδώ στο κέντρο. Α, δεν πειράζει. Για να δούμε λοιπόν το μέτρο μας, όπως είπαμε είναι το ποδήλατό μας και μία ρόδα. Ποδήλατο και μία ρόδα. Αυτό είναι το όριο. Πάμε λίγο να σκεφτούμε. Ή μάλλον, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, γεια σου, έλα. Αυτό είναι το όριο σου. Αυτό το ποδήλατο είναι πιο μικρό. Α, με κλέβεις. Να τόσο Διονύση, έλα εδώ, έλα εδώ, μην φεύγεις. Θέλω να δούμε κάτι τεχνικό, θέλω να καταλάβουμε κάτι. Φέρ' το ποδήλατάκι μια στιγμή. Ας κατέβαγε λίγο από κάτω, βαρέθηκα στην λεωπάρ. Επί της ουσίας λοιπόν, εσύ είσαι εδώ. Και αυτό πρέπει να φτάσει εκεί. Οπότε, τι εκτείναξη πρέπει να κάνεις εσύ στο σώμα σου όταν εκτελείς αυτόν τον κόλπο? Θέλετε αυτή τη φορά να μην κοιτάτε το ποδήλατο, αλλά κοιτάτε το σώμα του για να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι? Πάμε να σε δούμε. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στην αλυσίδα, γιατί έχει τύχει να σου κοπεί. Ναι, τόσο δύναμη βάζεις για να εκτιναχθείς. Αφού προγεράς, μετά σε νιάτησε ένα σένα, φύγε αγόρι μου. Ναι! Λυπάμαι! Δεν πέφτει γιατί πήγες πίσω. Δεν την προσγείωσες. Κι όμως εγώ νομίζω... καλά πήγε. Είναι και μικρό το ποδήλατό σου. 24 η τροχή στον Ιάσονα. Ναι! Να το όριο! Το πιάνουμε το όριο και πάμε δεύτερη προσπάθεια. Πρώτη είναι χειροκρότημα, παιδιά, Γεράσιμο. Δώστε το παιδί. Μόνο το στόχο. Ακούτε όλοι μικροί.
Τώρα είναι το σημαντικό, ρε παιδιά. Τώρα δεν ακούτε. Πάμε πάλι, άσονα. Τι πρέπει να έχουμε πάντα μέσα στο μυαλό μας? Το στόχο. Το στόχο. Πάμε λοιπόν, μπράβο, καλά τα λέει. Ισορροπιστής λοιπόν ο Ιάσονας. Μία λέξη που περιγράφει σίγουρα αυτό το σκορ. Το αγαπημένο του και δεν το έχει και πολύ εύκολα, το παλεύει,
Ma è sicuro sulla Gallaferri? No? Non troppo, quindi il prodotto non tocca anni, la portata di più sono 16 anni. Ok, pane con il disco allora. Pane di Rodrima! Σε ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας, πραγματικά ενσηκώσατε αυτά τα παιδιά.